Τι γίνεται τώρα, Λιάννα, για πες μας. Μάλλον θα τα βρει η κυβέρνηση, ε. Κοίταξε, να δεις, πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω, στα ελληνικά τραγωδία σημαίνει τραγωδί. Στη Βουλή μιλάγαμε για κέρατα, για κότερα, για μια σειρά από τέτοια πράγματα. Πίστευτο πράγμα. Δηλαδή, μια συζήτηση η οποία ήταν άνευ προηγουμένου. Χτες, ένα κεντρικό νομοσχέδιο για την παιδεία, σήμερα έχει και διαμαρτυρία ο ριζοσπάστης, η ΕΡΤ δεν έπαιξε τίποτα, πέρασε με 149. Και δεν άνοιξε μύτη. Με 149. Να μου θυμίσετε και να σας θυμίσω ότι το θέμα της παιδείας, μόλις το πιάσουμε, η πρώτη κουβέντα είναι εθνικό θέμα, χρειάζεται εθνική ομοψυχία. Σκοτιστήκανε, φράγκο δεν δώσανε. Λείπανε ένα κάρο άνθρωποι χθες από τη Βουλή. Γιατί να ασχοληθούν, είναι εθνικό θέμα η παιδεία? Χαίρετε. Την ίδια ώρα ανοίγουμε συζήτηση για τη γλώσσα, την εθνικότητα, τη διαφορά ηθαγένειας υπηκότητας και πάμε λέγοντας. Έχει χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Εάν ανοίξετε σήμερα το πρωί το ριζοσπάστη, πάρτε τον ακόμα και αυτοί που δεν τον έχετε ξαναπιάσει στα χέρια σας. Γιατί το θέμα δεν μπορείτε να το βρείτε πουθενά. Θα δείτε το έγγραφο του ΝΑΤΟ που λέει τι ζητάει από την Ελλάδα, τι έχει σχεδιάσει για την Ελλάδα, γιατί ανανεώνεται η θητεία του Πάγιατ, πού θα ξοδευτούν λεφτά σε δημοσιογράφους και ΜΚΙΟ, σε μίντια και ΜΚΙΟ, σε μίντια και ΜΚΙΟ, για να υπάρξει αυτό που χρειάζεται η Αμερική. Την προώθηση των συμφερόντων. Μέσα περιγράφει, με ακρίβεια, τι καλά που τις έχει κάνει τη δουλειά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως δηλαδή, σας το λέω. Επιβεβαιώνεται ο Καμένος. Όπως σας το λέω, τι καλά. Ο Καμένος, μα ο Καμένος τη δουλειά έκανε στο ΝΑΤΟ. Διευκόλυνε. Στο στρατιωτικό σκέλος. Άφησε το πολιτικό στους άλλους. Θα ήθελα να μου πεις ότι διαφώνησε το στρατιωτικό με το πολιτικό. Του πέταξε και τους δύο τσίπρα. Χθες ανέβασε ένα τουίτερ και τους δύο. Μια χαρά. Που έλεγε Ισπράτο. Έπαιζε με τη φράση αυτή για τον Κοντζιά. Ήταν καμία σχέση. Ένα καρφί. Αυτό με αυτό που σας διαβάζω εγώ. Αυτές είναι οι κολοτούμπες του κυρίου Καμένου, οι οποίες γίνονται για λόγους μικροπολιτικούς. Και θα έχουμε και ονομαστικές ψηφοφορίες από εδώ και μπρος σε όλα τα νομοσχέδια, ακόμα και αν είναι με 140, 120, 50, δεν πειράζει. Yeah. Μόνο και μόνο για να αποδεικνύεται ένα είδος, ξέρεις τι εννοώ, κοινοβουλευτικής γυμναστικής, ότι οι ΑΝΕΛ ψηφίζουν τα πάντα εκτός από αυτό που δεν θέλανε για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Η ουσία ποια είναι? Η συμφωνία των Πρεσπών θα περάσει. Και πρόκειται για μια κατάπτυστη συμφωνία. Είναι κατάπτυστη συμφωνία. Δεν έχει σχέση με το ονοματολογικό στενά. Και όποιος εξακολουθεί να επιμένει θα κάνει τα ίδια λάθη που έχουν γίνει από τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα. Τι θέλω να πω με τούτο. Υπάρχουν πράγματα μέσα στη συμφωνία με τα οποία ανοίγει ένας ασκός αιώλου για τουλάχιστον μία δεκαετία. Και προβλέπονται μέσα. Έχει 5 χρόνια προσαρμογή της εμφάνισης της Βόρειας Μακεδονίας, όπως είναι στη συμφωνία, για τις εξωτερικές της σχέσεις. 5 χρόνια προσαρμογή. Εξού και τα διαβατήρια με Μακεδονίες και με τέτοια. 5 χρόνια μπορεί να κυκλοφορούν ό,τι διαβατήριο θέλουν μέχρι να προσαρμοστούν. Θα βάλεις από την ημερομηνία της υπογραφής. Μετά, έχει άλλα 5 χρόνια, δηλαδή 10, για την εσωτερική προσαρμογή. Θέλω να μου πει κάποιος που θέλει να υπερασπιστεί τον τόπο του απέναντι σε μια κατάπτυστη συμφωνία. Αν μπορεί να παραμένει φίλος της νατοϊκής πολιτικής. Αν μπορεί να κολακεύεται από την αντίληψη ότι ο Τσίπρας και η παρέα του, και το εννοώ το η παρέα του, γιατί άμα δείτε το υφάκι, όπως επεσήμανε χθες και ο Κουτσούμπας, το υφάκι του Γαβρόγλου χθες με μιλήχιο ύφος εξηγούσε πώς θα απολυθούν όλοι οι αναπληρωτές που δουλεύουν 500 χρόνια, πώς θα χρηματοδοτηθεί η έρευνα, διά της έρευνας και των φοιτητών με τζάμπα δουλειά, θα χρηματοδοτηθεί η έρευνα για ιδιώτες, γιατί αυτά περιλαμβάνει το νομοσχέδιο χθες. Αυτό που σας λέω, δηλαδή σε λίγο θα φέρνετε εδώ πέρα κόσμο ο οποίος δούλευε 15, 17, 20 χρόνια αναπληρωτής και φεύγει. Για να πανηγυρίσουν στο τέλος ότι θα δώσουν 3,5 μήνες άδεια εγκυμοσύνης στις αναπληρώτριες σαν τις τακτικές καθηγήτριες. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι, πίστεψε με, στην διαδικασία του αυτονοήτου. Και προσλήψη δεν περιλαμβάνει. Καλέ, τον ακούω. Ο κ. Γιαβρόγλου δεν έχει πει ότι θα είναι 15.000 προσλήψεις. Με τα κριτήρια που βάζει είναι προσλήψεις ανθρώπων οι οποίοι θα πετάξουν όλους τους υπόλοιπους έξω και όλη την πείρα. Θα καταστρέψουν τη σχέση μαθητή με το δάσκαλό του. Θα αδικήσουν ανθρώπους φρικτά με το πρόσχημα ότι αναβιβάζεται με κάτι μεταπτυχιακά έξω από το αντικείμενο. Δηλαδή, μπορεί να έχει ιστορία, να έχει κάνει μεταπτυχιακό, τι να σου πω εγώ, στην εγκληματολογία, κάτι τέτοιο. Αλλά το πιο σημαντικό είναι πάντως ότι οι αναπληρωτές είναι χιλιάδες κόσμοι που βάλανε πλάτη τόσα χρόνια. Πηγαίναν από τη μια πόλη στην άλλη. Σαν τις καθαρίστριες θα γίνει. Θα γίνει με τους αναπληρωτές και τις αναπληρώτες τι έγινε με τις καθαρίστριες. Πολύ αγώνα, πολύ βαβούρα. Αν θυμάσαι, ακόμα και άνθρωποι που του στήριξαν τότε με τις καθαρίστριες. Βγήκανε και δημόσια δηλώνουν, δεν θέλω να λέω όλων απόψεις και θέσεις,
πόσο κοροϊδηλίκι ήταν αυτό και πόσες καθαρίστριες μείνανε χωρίς δουλειά. Είναι σαν τον έμφυα που θα έφευγε και δεν έφυγε. Πάντως, είναι σαν το όχι που έγινε ναι. Είναι, ορίστε. Η κυβέρνηση έχει την νομιμοποίηση. Πήρε ψήφο εμπιστοσύνη πριν από λίγα 24 ώρα. Ακούστε με τώρα. Σου λέει 101 ψήφο έχω και θα κυβερνήσω θαυμάσια. Την πήρε και θα περάσει και τη συμφωνία των Σκοπίων, να με θυμηθείτε, ναι. Μέσα σε αυτό το παζάρι που γίνεται με περισσότερους από 151 ενδεχομένως. Αυτό τι σημαίνει. Έχουμε μπροστά μας εκλογές. Σημαίνει ότι ο ελληνικός λαός είναι αυτός που πρέπει να το καταδικάσει. Αλλιώς τι θα έχει συμβεί. Θα πάρετε την ψήφο, ας πω, ένα τυχαίο όνομα από αυτούς που κάνουν, τις κυρίες Κούντουρα, λέω τώρα, και θα βάλετε το σύνολο του ελληνικού λαού που διαφωνεί με τη Συμφωνία των Σκοπίων να ζυγιάζει όσο η ψήφος του κυρίου Θεοχαρόπουλου ή όσο η ψήφος του κυρίου Μαυροντά. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει κάποιος, δεν μπορεί να το απαγορεύσει κάποιος πολιτικός. Δεν μπορεί να βγάλει μια σημαία να σας πει πώς γίνεται αυτό. Αυτό το έχουν υπόψη αυτοί που σταυρώνανε και κατηγορούσανε για συντηρητισμό, για μονομπλοκ, για κατέβασμα γραμμής, μέχρι σήμερα το ΚΚΕ που έχει σταθερή θέση. Και λέει όχι στη συμφωνία. Και που δεν φεύγουν σαν τα κοτόπουλα ένας από εδώ, ένας από εκεί, σήμερα πράσινο, αύριο κόκκινο, μεθαύριο μπλε, μεθαύριο ροζάκι, μεθαύριο αυτό. Τώρα σας ακούω πολύ προσεκτικά. Απλά αυτό που λέει και ο κόσμος, η συμφωνία θα περάσει, όπως λέτε κι εσείς. Και εκλογές να έρθουν. Θα έχει περάσει, θα έχουν γίνει κάποια πράγματα. Τι μπορεί να κάνει ο κόσμος. Υπάρχουν σας το λέω απλά λαϊκά τώρα. Έτσι. Πολύ καλά κάνεις και μου το λες λαϊκά και μια χαρά που κάνεις και παρεμένεις. Εγώ θα επιμείνω σε αυτά. Υπάρχουν νόμοι που περνάνε και συμφωνίες που περνάνε. Το αν εφαρμόζονται ή όχι είναι στα χέρια του λαού. Είτε σας αρέσει, είτε όχι. Όλα ανατρέπονται. Εάν κάποιος πάρει την απόφαση ότι με τη βάση. Η συμφωνία ανατρέπεται, μπορεί να ανατραπεί. Βέβαια, ανά πάσα στιγμή. Πώς δηλαδή. Ανά πάσα στιγμή. Μα αυτό ξέρει ο λαός που θα το κάνει. Με εξέγερση. Ψηφίζοντας αυτούς. Όχι, ψηφίζοντας δηλαδή. Ακούστε. Με το να βάλει κάποιος μια ψευτοπερικεφαλαία και να βγαίνει στον δρόμο με γαϊδούρια και άλογα, να ανεμίζει φλάμπουρα, δεν αλλάζει τίποτα. Αυτό ρωτώ για να γραφικοποιεί τα πράγματα. Επιλέγοντας, ακούστε με. Εγώ δέχομαι και δικηγόρος του διαβόλου και με κέρατα και χωρίς κέρατα. Είναι απορία μου, πραγματικά. Δεν αστείευαμε κακά, αστείευαμε πραγματικά. Η αντίληψη ότι ο λαός δεν έχει δύναμη είναι η πιο υπονομευτική και τον γκρεμάει από οποιονδήποτε του είπε ψέματα. Με συγχωρείτε. Ψηφίζετε κάτι. Αυτόν που ψηφίζετε σας πουλάει τη θέση σας. Δεν σας αρέσει. Άμα το ξαναψηφίσετε, τι μου λέτε θα αλλάξει, τίποτα δεν θα αλλάξει. Δεν το ξαναψηφίσει, συμφωνούμε μέχρι εκεί, αλλά ό,τι έχει περάσει υπάρχει περίπτωση να αλλάξει. Βεβαίως, όλα αλλάζουν. Δεν υπάρχει πράγμα που δεν αλλάζει, ειλικρινά σας το λέω. Μόνο ο θάνατος είναι ανεπίστρεπτος. Για να μου, να πάρουμε. Αυτός δεν είναι αντιστρέψιμος. Όλα τα υπόλοιπα αλλάζουν. Αλλάζουν και θέσεις, αλλάζουν και απόψεις, αλλάζουν και κάτι. Ακούστε, το κριτήριο πρέπει να είναι η ιδιοτέλεια. Το βόλεμα. Το κοινό καλό. Όταν ακούτε τον κύριο Τσίπρα να λέει με δεδηλωμένο, γι' αυτό σας διάβασα αυτό το πράγμα από το ριζοσπάστη, ότι αυτή η συμφωνία είναι πάρα πολύ καλή για τον ΝΑΤΟ και για τους Αμερικάνους. Και ο ηγετικός ρόλος των, που για τον οποίο επιδεψιλεύονται δάφνες στον κύριο Τσίπρα, την κυρία Μέρκελ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τους Αμερικανούς και από τη Ουάσιγκτον, είναι επιδεψίλευση τίτλων και ό,τι θέλετε και ρόλων. Μόνο και μόνο γιατί εξυπηρετεί τα αμερικάνικα συμφέροντα και τα ανατοϊκά συμφέροντα στην περιοχή. Λέει ο ΜΑ αυτό το χαρτί που σας διάβασα, τις πρεσβείες είναι. Μάλιστα. Είναι επίσημα, απελευθερώθηκε. Ότι εμάς μας βολεύει γιατί θα πουλάμε φυσικό αέριο, όχι από κοντινούς χώρους και χώρες. Όχι. Θα πουλάμε φυσικό αέριο που θα το φέρουμε εμείς με δικά μας καράβια από τα δικά μας συμφέροντα. Θα φτιάξουμε, λέει, θα κάνουμε κέντρο ελικοπτέρων την Ελλάδα. Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι θα πλουτίσετε, θα περάσετε καλά επειδή θα έρθουν αμερικάνικα ελικόπτερα εδώ, Χιούι, και επειδή θα έρθουν 10 βάσεις. Τι περιμένετε δηλαδή, σε γυναίκες απευθύνομαι. Οι γυναίκες αυτό πρέπει να το καταλάβουν. Όταν έχετε στρατιωτική αναβάθμιση μιας περιοχής, τάχα μου δήθεν, για να βρει ο κόσμος δουλειά, ειδικά για τις γυναίκες, η αντίληψη είναι ανακουφιστήρια και ελάτε γιατί έρχεται ο στόλος. Αυτό λέγαμε μία ζωή. Ναι. Εγώ αφήνω την ελπίδα μου στον πολιτισμό πάντως, κυρία Κανέλη. Αν αφήνετε την ελπίδα σου στον πολιτισμό, πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Μήπως σας ζητιέται να κάνετε την Τιζέζ για να ξεκουράζονται οι Αμερικανοί στρατιώτες και οι Νατοϊκοί στρατιώτες. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Μην μου πει κάποιος ότι είναι σεξιστικό. Μην μου πει κάποιος ότι είναι σεξιστικό αυτό. Γιατί έχει και γυναίκες στο στρατό που είναι μια χαρά γυναίκες και έχουν κάνει την επιλογή τους. Έχει γυναίκες στο ποδόσφαιρο, έχει γυναίκες στην Άρση Βαρών. Δεν είναι αυτό. Είναι η αντίληψη του ξεπουλήματος μιας χώρας. Ακούστε, είμαστε στα δύσκολα.
Ξέρω ότι πρέπει να τελειώσουμε. Βοήθησε τον. Ξέρω ότι δεν μένει. Όχι, δεν έχει μιλήσει η κυρία Αλεξανδρίου. Δεν ανοίγεται ποτέ τη συζήτηση σε βάθος. Και δεν φταίτε γι' αυτό. Φταίτε γιατί σας κυνηγάει ο χρόνος και εσείς κυνηγάτε τους βουλευτές που θα αλλάξουν το πολιτικό σκηνικό ως άτομα και όχι ως μάζες.